Καλημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Νομίζω έχουν υποθεί όλα αυτές τις 5 μέρες. Συνοψίζοντας, κύριε Παπαδόπουλε, συνοψίζοντας λοιπόν, υλοποιούμε έναν προϋπολογισμό με περιορισμούς, χρηματοοικονομικούς, δημοσιονομικούς, το γνωρίζετε όλοι. Ευελπιστούμε πως αυτή η χρονιά θα είναι η τελευταία χρονιά δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και πως πλέον ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας και μια, θα έλεγα, δυνατότητα σημαντική για να σχεδιάσουμε την ασφαλή έξοδο της χώρας όχι μόνο από το οικονομικό της πρόγραμμα αλλά και την πορεία της στο μέλλον. Οι προϋπολογισμοί που υλοποιήσαμε αυτά τα 3 χρόνια ήταν προϋπολογισμοί που είχαν ως σκοπό να τηρήσουν 2 κανόνες. Ο πρώτος κανόνας ήταν να ικανοποιήσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους και βεβαίως να υλοποιήσουμε και να αυξήσουμε έναν κοινωνικό προϋπολογισμό στη θέση ενός μειωμένου, θα έλεγα, για να μην πω ανύπαρκτου κοινωνικού προϋπολογισμού της προηγούμενης κυβέρνησης. Χθες χρειάστηκε μια μικρή παρέμβαση, με μια φραστική παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, να ανακαλέσει η Νέα Δημοκρατία το βασικό της στοιχείο, το βασικό στοιχείο του αφηγήματός της, ότι η χώρα σήμερα βρίσκεται εκεί που βρισκόταν το 2014. Ανακαλύψαμε λοιπόν ξαφνικά χθες από τα 1.000 δημοκρατίες ότι η ανάπτυξη δεν ήταν 0,7, ήταν 0,2. Βεβαίως με έναν κοινωνικό προϋπολογισμό εκείνη τη χρονιά στα κάτω του, θυμάστε, ήταν η εποχή του 5 ευρώ που έπρεπε ο άνθρωπος να πληρώσει, ο πατέρας να πληρώσει 5 ευρώ για να πάει το παιδί του στο νοσοκομείο. Τα ταμεία άδεια για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Κανένα μαξιλάρι ασφάλειας για να βγει η χώρα, καθώς το πρόγραμμα τέλειωνε το Φλεβάρι του 2015 στις αγορές. Και με ένα βουνό τόκους και χρεολύσια. Δεν θα μιλήσω για την ενεργεία, ούτε για τα επιτόκια δανεισμού. Ξέρετε ποια ήταν. Απαγορευτικά επιτόκια για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Ήταν η εποχή, επειδή προέρχομαι από αυτόν τον χώρο των μικρών επαγγελματιών, ήταν η εποχή της ποινικοποίησης των εισφορών στον ΟΕ, των οφειλών στον ΟΕ. Ήταν η εποχή της ποινικοποίησης, αν το θυμάστε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της ποινικοποίησης των οφειλών ΦΠΑ. Αποποινικοποίησαμε και τις οφειλές, αλλά αποποινικοποίησαμε και σε ένα βαθμό και σε ένα μέτρο τις οφειλές. Γιατί αναγνωρίσαμε ότι αυτές οι οφειλές των μικρών επαγγελματιών είχαν χτιστεί κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αποδράστε λοιπόν, φέραμε τη συμφωνία. Μας κατηγορήσατε για τη συμφωνία των 86 δις, μα τα 54 δις πάρθηκαν για να πληρώσουμε δικά σας χρέη. Δικά σας χρέη και της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σιωπάλα και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερα πράγματα για τον προϋπολογισμό. Θέλω να κάνω μια γενική τοποθέτηση. Και νομίζω ότι σιγά σιγά τα πράγματα ξεκαθαρίζουν ακούγοντας πράγματα και δηλώσεις στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς δήλωσε πως είμαστε όντως συντηρητικοί με την κοινωνία και φιλελεύθεροι με την οικονομία. Και βεβαίως είναι έτσι, γιατί πρέπει να καθυποτάξουν την κοινωνία για να υλοποιήσουν όλα αυτά που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν. Βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή τη φιλοσοφία, εντάσσεται και η δήλωση του κ. Μητσοτάκη πως οι κοινωνικές ανισότητες είναι ένα φυσικό φαινόμενο, σε απλά ελληνικά, όποιος έχει θα ζήσει. Και πως δεν είναι ευθύνη της πολιτείας, δεν είναι ευθύνη του κράτους, δεν είναι ευθύνη της κοινωνίας να προστατέψει όλους εκείνους οι οποίοι δεν τα έβγαλαν πέρα στη ζωή. Η υγεία τους δεν ήταν τέτοια ώστε να τα βγάλουν πέρα στη ζωή και δεν τα έβγαλαν πέρα στη ζωή. Άρα λοιπόν ήταν φυσικό φαινόμενο να μένουν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Είναι φυσικό φαινόμενο να καταργούνται τον Αύγουστο του 2012 με δικές αποφάσεις 53.000 θέσεις παιδιών στους βρεφολυμπιακούς σταθμούς. Σε αυτήν ακριβώς την φιλοσοφία εντάσσεται τη φιλοσοφία της ζούγκλας και η φιλοσοφία του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήριζε ψίχουλα το μέρισμα που θα πάρουν τα νέα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα στον ΑΕΔ και ψάχνουν μια χαραμάδα αισιοδοξίας και χαράς. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όλα τα παιδιά της χώρας δεν έχουν έναν μπαμπά που τα λύνει όλα. Ούτε έναν μπαμπά ο οποίος παίρνει τηλέφωνο να δουλέψει στην τράπεζα, ούτε έναν μπαμπά και ένα θείο που σε κάνει βουλευτή και υπουργό. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα χρειαστώ. Βεβαίως ενδιαφέρουσα και είναι και η άποψη του κ. Μητσοτάκη για τις ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα, στην ιδιωτικοποίηση μάλλον της κοινωνικής ασφάλειας και αυτό πρέπει να απασχολήσει το κοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική δήλωσή του, δείχνει για το που πάει, δείχνει ποια είναι η πρότασή του και τι θέλει να κάνει. Το Σεπτέμβριο του 2014, διαβάζω, η χώρα απέχει από το δημοψήφισμα του ΟΑΕ για την προστασία των χωρών από τους κερδοσκόπους. Την 1η-1η-16, εδώ στη δεξιά πόρτα, όπως κοιτάζω, του Κοινοβουλίου της Ολομέλειας, έπρεπε να βάλουμε τροχέα γιατί πραγματικά υπήρχε ένας πολύ σημαντικός κυκλοφοριακός συνωστισμός να ψηφίσαμε την τροπολογία, θυμάστε, τότε, για την απαγόρευση συμμετοχής πολιτικών προσώπων σε offshore.
Νέα Δημοκρατία έφυγε πρώτη. Αναρωτηθήκαμε για ποιο λόγο, αλλά ξέρετε την απορία αυτή που μας την έζησαν και τα Πάναμα και τα Paradise Papers. Εμπλεκόμενοι βεβαίως οικοί, γνωστοί και συνεργάτες μεγάλης πατριωτικής παράταξης της Δημοκρατίας. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας το εξής, και θέλω να κάνω μια αναφορά σε αυτό, στην απόφαση του ΣΤΕ, πως είναι άκυρες και ανεφάρμοστες οι διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων που όριζαν ότι στις δηλώσεις υποφενέσχες υποχρεωτικά δηλώνονται μετρητά εκτός τραπεζικών καταθέσεων για πάνω από 15.000 ευρώ που βρίσκονται σε σπίτια, ηθυρίδες και κινητά, πολυτελή αντικείμενα, κοσμήματα και άλλα για αξίες πάνω από 30.000 ευρώ. Οι ρυθμίσεις αυτές μετά τη σημερινή απόφαση δεν μπορούν να εφαρμοστούν για κανένα από τους υπόχρεους. Σημαντική παρέμβαση δικαιοσύνης. Κανένας δεν μπορεί να κρίνει όμως τη δικαιοσύνη, αλλά την κρίνει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος έδωσε εντολή για διαφάνεια, έδωσε εντολή για δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση και τη δημοκρατία θίγει, αλλά και τη διαφάνεια. 12, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Αυτή η μάχη θα δοθεί μεταξύ δύο πολύ μεγάλων δυνάμεων. Θα δοθεί μεταξύ της προοδευτικής παράταξης της χώρας, της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, που είναι όντως μεγάλη, και από μια πλευρά και από την άλλη από μια δεξιά, η οποία είναι πιο ακραία δεξιά που γνώρισε η χώρα με τα πολιτευτικά. Νομίζω ότι η πορεία της χώρας στο μέλλον δεν μπορεί να την πάρουν παρά μόνο χέρια καθαρά και μάτια τίμια. Και αυτή η εντολή του ελληνικού λαού να πορευτούμε με εντυμότητα και ευθύνη για να το βγάλουμε από την κρίση του θα γίνει από εμάς πράξη. Ευχαριστώ πολύ.